Θα πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον Στέλιο Βοριά, ο οποίος μαζί και με άλλους πρόεδρους εργατικών κέντρων είχε μία συνάντηση με την υπουργό, την Έλενα Κουντουρά, στην οποία τέθηκαν μεταξύ άλλων και τα θέματα, τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βοριά. Καλή σας μέρα και εσάς, στους ακροατές. Να είστε καλά. Ποια είναι τα θέματα τα οποία διαπιστώνετε κι εσείς ότι είναι διαχρονικά και δεν βρίσκουν λύση και τα οποία θέσατε και στην κυρία Κουντουρά? Καταρχάς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε στο ρεπορτάζ σας, είναι ότι υπάρχουν πολλά καυτά ζητήματα. Η χρονική στιγμή που επιλέξαμε για να κάνουμε αυτή τη συνάντηση με την Υπουργό δεν είναι τυχαία, γιατί πάλι σε 2 μήνες, 3 θα ανοίξει η τουριστική περίοδος και θέλουμε να προλάβουμε κάποια ζητήματα, μήπως και επιληθούν κάποια θέματα. Το πρώτο καυτό θέμα που θέλαμε να προλάβουμε το Υπουργείο ήταν το ζήτημα της λειτουργίας σχολών μετακπαίδευσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας και για το χώρο του τουρισμού, γιατί όχι μόνο βελτιώνονται οι ικανότητες των εργαζομένων, αλλά βελτιώνονται και μισθολογικά οι απόφοιτοι αυτών των σχολών. Το Υπουργείο αρχικά είχε πρόθεση μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη να λειτουργήσει αυτές τις σχολές. Μετά από την παρέμβαση που κάναμε τα εργατικά κέντρα Κρήτης, Ρόδου και κάποιοι και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, καταφέραμε να πείσουμε την Υπουργό ότι θα πρέπει να ανοιχτούν σε κάθε περιφέρεια, και μάλιστα αυτό που θέσαμε είναι ότι η Κρήτη αποτελεί την αβαρχίδα του τουρισμού και κατ' εξαίρεση, και φυσικά με τη βοήθεια του είναι για σένα, να το σημειώσουμε αυτό, γιατί αρχικά είχε επιλεγεί για ένα μόνο σημείο. Εμείς είπαμε ότι 2 πόλεις πρέπει να επιλεχθούν στην περιφέρεια της Κρήτης και το αποδέχτηκε, με την προϋπόθεση ότι θα βοηθήσει το είναι για σε, παραχωρώντας δωρεάν αίθουσες πιστοποιημένες προς το Υπουργείο, έτσι ώστε να μην μπει το Υπουργείο σε έξοδα. Και πείθηκε μετά από αυτό η Υπουργός να προχωρήσει και στις 13 περιφέρειες να λειτουργήσουν οι σχολές. Στην Κρήτη, μάλιστα, είπατε 2 πόλεις, έχουμε συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις? Κοιτάξτε, αρχικά αυτό που υπάρχουν, γιατί οι αίθουσες είναι στο Ηράκλειο και άλλοι στάνε στο Λασίθι. Στο γεγονός ότι ο μεγαλύτερος όγκος των εποχιακών εργαζομένων βρίσκονται σε αυτούς τους νόμους. Σίγουρα και στα Χανιά εμείς θα επιθυμούσαμε, ακόμη και στο Ρέθυμνο, αλλά η επιλογή δεν είναι δικιά μας, είναι του Υπουργείου, το καταλαβαίνετε. Εμείς δώσαμε μια έμφαση να ανοιχτούν 2 σχολές στην Κρήτη, δεσμεύτηκε για αυτό το θέμα και μάλιστα συμφωνήθηκε, και το ίδιο απόγευμα, δηλαδή χθες το απόγευμα, έκανε σχετικές δηλώσεις η Υπουργό μέσα στην Ελληνική Βουλή, που αυτό ουσιαστικά υπάρχει και η δέσμευση ότι θα ανοιχτούν και στις 13 περιφέρειες και μάλιστα σε χρονικό διάστημα που εμείς επιλέξαμε για να υπάρχει συμμετοχή, και αυτό δεν είναι άλλο από τη σημερινή περίοδος, γιατί αρχικά το Υπουργείο ήθελε σε αυτές τις 2 περιοχές που ανάφερα προηγουμένως, όχι μόνο ότι θα ήταν μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά ήθελε να το ξεκινήσει και το Μάρτιο που ανοίγει η τουριστική περίοδο και δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι. Οπότε πρακτικά δεν θα υπήρχε νόημα. Οπότε πρακτικά θα ήταν ανούσιο. Αυτό που τους δώσαμε και το κατάλαβε είναι ότι πρέπει να ανοιχτούν από το Νοέμβριο, δηλαδή ούτε καν Οκτώβριο, γιατί θεωρούμε τώρα ότι ο Οκτώβριος είναι ακόμα τουριστικός μήνας. Μέσα στη σημερινή περίοδο, πράγμα που το δήλωσε, σας είπα, χθες και στην Ελληνική Βουλή σε τοποθέτησή της, στο Κοινοβούλιο, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά συμφωνήθηκε και κατοχυρώθηκε αυτή η συμφωνία. Άρα μιλάμε ότι θα ξεκινήσουν άμεσα, δηλαδή ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας? Το ερχόμενο Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πρώτη χρονιά, αυτό θα είναι 3 χρόνια, το πρόγραμμα θα κρατήσει για 3 χρόνια, ξεκινώντας, σας είπα, τον ερχόμενο Νοέμβρη, μετά από απέτηση δική μας. Οπότε άμεσα, εφόσον υπάρχουν και οι αίθουσες, νομίζω ότι οι εκκρεμότητες είναι λίγες, ίσως η πρόσληψη διδασκόντων. Σίγουρα η παρέμβαση και του είναι που παραχωρεί, γιατί οι πιστοποιημένες αίθουσες είναι πολύ ελάχιστες και μάλιστα δωρεάν, διευκολύνει πραγματικά και είναι προς όφελος όλων των εργαζομένων στον τουριστικό χώρο, έτσι ώστε να συμβιβαστεί το Υπουργείο να ανοίξει, και επαναλαμβάνω, η μοναδική
και η περιφέρεια, όπου θα λειτουργήσουν δύο σχολές μετεκπαίδευσης. Κύριε Βοριά, τώρα στα πρακτικά θέματα. Συμφωνούμε ότι όσοι παρακολουθήσουν τα μαθήματα στις σχολές αυτές θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Θα δουν όμως και μισθολογική αναβάθμιση. Ναι, δηλαδή είναι υποχρεωτική η αναγνώριση αυτού του πτυχίου που θα έχουν. Είναι υποχρεωτική ακριβώς 10% επιπλέον των συνολικών τους αποδοχών. Είναι κάτι συγκεκριμένο με βάση νομοθεσίας. Οπότε θα διευκολύνει και θα έχουμε και σε μισθολογικά κάποια βελτίωση που ξέρουμε όλοι ότι στον χώρο του τουρισμού, για να περάσω και στα υπόλοιπα ζητήματα που θέσαμε, έτσι και δεν ήταν άλλα, ακόμη και την επέκταση της τουριστικής περίοδου, όπου εμείς ζητάμε να υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο, ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει μια συνεργασία του Υπουργείου με την περιφέρεια, έτσι ώστε να μην στηρίζεται μόνο σε κάποιες μεμονωμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Που ευπρόσθετες είναι βεβαίως, γιατί δίνουν και βάζουν τη βάση. Δεν δαιμονοποιούμε. Εμείς τις θέλουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν το συζητάμε. Απλά αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο, να υπάρχει σεβασμός στην απασχόληση, να υπάρχει σεβασμός στις ήδη ελάχιστες ναι μεν, αλλά υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μια σειρά τέτοιων ζητημάτων. Κύριε Βοριά, αυτό πώς θα διασφαλιστεί, ότι υπάρχει σεβασμός στις συλλογικές συμβάσεις, ότι θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ότι θα γίνονται έλεγχοι προκειμένου έτσι τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις να πατάσσονται. Αυτό διασφαλίζεται, πώς μπορεί να διασφαλιστεί μάλλον? Φυσικά δεν διασφαλίζεται αν σαν κυβέρνηση, σαν Υπουργείο δεν προχωρήσουν σε κάποια ουσιώδη θέματα τα οποία θέσαμε, όπως το να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όπως το να τους δώσουν τα εφόδια. Μην δούμε το φαινόμενο που ακόμα και η Βεντζίνη πέρσι πιστώθηκε, το ξέρετε, 36, με αποτέλεσμα να μην γίνονται ελέγχοι εκτός του Ηρακλείου. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν μαζί, σας λέω, ακόμη και για την πολιτική του All Inclusive που πρέπει να περιοριστεί, γιατί πραγματικά κάνει ζημιά όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην απασχόληση. Γιατί αν τουρίστας δεν κυκλοφορεί, δεν πάει στο μπαρ, στην καφετέρια, στην ταβέρνα, δεν παράγει και θέσεις εργασίας, δεν ενισχύεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ο Υπουργός σε αυτό το σημείο είπε ότι έρχεται σε διαβούλευση με τους μεγάλους τους operators, έτσι ώστε να περιοριστεί το All Inclusive. Αυτά είναι όμως, καταλαβαίνετε, λόγια και θέλουμε αποτελέσματα. Ναι, μεν το πρώτο όσον αφορά το θέμα της μετεκπαίδευσης. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι είναι πιο απτό. Είναι απτό. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα δεσμεύτηκε ναι μεν ότι θα κάνει και μια παρέμβαση γιατί αφορά κάποια πράγματα και το Υπουργείο Εργασίας. Αλλά το σημαντικότερο επίσης ήταν ότι αποδέχτηκε το όσον αφορά με τη μαθητεία. Της εξηγήσαμε ότι πάμε σε ξενοδοχεία. Και δεν βρίσκουμε Έλληνα εργαζόμενο γιατί είναι πλημμυρισμένοι από μαθητές αλλοδαπούς, ανασφάλιστους των 200 ευρώ που χαρακτηρίζονται ως μαθητευόμενοι. Κύριε Βοριά, συγγνώμη να σας ζητήσω κάτι, να απομακρυνθείτε λίγο από το ακουστικό, γιατί ακούμε έτσι λίγο περίεργη τη φωνή σας. Ναι, συγγνώμη. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα. Τώρα καταπληκτικά. Εξηγήσαμε στην Υπουργό και έδειξε ότι κατάλαβε ότι αυτοί οι μαθητές δεν είναι καν μαθητές. Δηλαδή δεν μπορεί στο εργάνι να δηλώνεται κάποιος ηλικία 42 χρονών ότι είναι απόφοιτης μιας τουριστικής περιόδου. Το βασικό θέμα αυτό που ζητήσαμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια να είναι απόφοιτη πιστοποιημένων σχολών. Που αυτό θα περιορίσει κατά κόρον την παράνομη και αθέμητη μαθητεία. Γιατί εμείς δεν είναι ότι δεν θέλουμε τη μαθητεία. Εμείς θέλουμε τη μαθητεία, αλλά να λειτουργεί νόμιμα και να μην επιβαρύνει την απασχόληση. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ σε ένα ξενοδοχείο να βλέπω μαθητευόμενο σεφ και να μην υπάρχει σεφ. Τέτοια θέματα και τέτοια αυτά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε πολύ εύκολα, όπως τα εξηγήσαμε, αν υποχρεωθούν οι εργοδότες που ούτως ή άλλως προβλέπεται να δηλώνουν μέσα στο εργάνι ότι ο κάθε μαθητής ποια σχολή πιστοποιημένη έχει τελειώσει. Αυτό σας διαβεβαιώ ότι θα περιόριζε κατά πολύ την παράνομη μαθητεία χωρίς να χρειάζονται ελέγχοι, χωρίς τίποτα, γιατί πραγματικά
πώς το λένε, ο εργοδότης, ο ξενοδόχος, θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση σε περίπτωση ελέγχου, γιατί τώρα και έλεγχος να γίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί το αρμόδιο κλιμάκιο να διαβεβαιώσει αν έχει τελειώσει σχολή κτλ. Αυτή η σχολή που δηλώνεται, αν υπάρχει στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, στη Λιθουανία, αν δεν είναι πιστοποιημένη και ενήμερη το Υπουργείο Εργασίας για αυτές τις σχολές. Mm-hmm. Και θα γίνεται και ο έλεγχος, ο όποιος έλεγχος, ηλεκτρονικά. Θα μπαίνει δηλαδή το ελεγκτικό όργανο στο σύστημα Εργάνη, θα βλέπει τη σχολή, θα μπορεί να τσεκάρει κιόλας αν η σχολή αυτή υπάρχει και είναι αυτή που αναφέρεται, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν, σας λέω, πολλά μέτρα που θα μπορούσαν και ανέξοδα, απλά θέλει πολιτική βούληση. Δεν θέλει ούτε έξοδα, ούτε ανθρώπους που ισχυρίζονται. Όπως επίσης το άλλο σημαντικό, αυτό είναι την πρόταση που καταθέσαμε, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το αναγνώρισε τουλάχιστον σε εμάς, το πρόβλημα του ότι οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο έχουν διαλύσει το σύνδεσμό τους μόνο και μόνο για να μην κάνουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό που ζητήσαμε λοιπόν από την Υπουργό και την καταθέσαμε ως επίσημη πρόταση ήταν ότι θα μπορούσαν, αν θέλανε και είχαν πολιτική βούληση, να βάζανε το νόρο με νομοθετική ρύθμιση ότι όποιος συμμετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, Βάουτσερ, τη ΕΣΠΑ και μια σειρά άλλων εθνικών ή κοινοτικών χρημάτων που μέρισμα εκεί πέρα έχουν όλοι, όχι μόνο οι ξενοδόχοι αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι, θα το κάνουν μόνο, θα μπαίνανε μέσω του συνδέσμου τους. Έτσι ώστε να αναγκάζονται να εγγράφονται στο σύνδεσμό τους και να υπάρχουν σύνδεσμοι. Υπάρχουν δηλαδή προτάσεις από εμάς συγκεκριμένες που πραγματικά θα περιορίζαν αυτή την ασυδοσία, αυτή την εργασιακή κόμεσαίωνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα στον χώρο του επισιτισμού τουρισμού. Θεωρείτε... Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι θέμα τα οποία κρίνεται και κρίνεται η κυβέρνηση και δεν τα έχουμε δει παρά μόνο υποσχέσεις. Παρ' όλα αυτά το θέμα είναι... Αν έχουν την πολιτική βούληση να προχωρήσουν στις προτάσεις που τους κάνουμε, οι οποίες επαναλαμβάνω δεν περιέχουν ούτε κάποιο κοινοτικό ή μνημονιακό περιορισμό. Γιατί στη μαθητεία, το έχουμε ξαναπεί, μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, είναι στο 17% του συνόλου του προσωπικού, ενώ σε όλη την Ευρώπη είναι 5%, μόνο στην Ελλάδα είναι 17% και μάλιστα χωρίς να διαπιβεβαιώνεται η πιστοποίηση της σχολής στην οποία έχουν αποφοιτήσει. Άρα λοιπόν εμείς καταθέσαμε προτάσεις που μπορεί να είναι υλοποιήσιμες και μπορεί πραγματικά να φέρουν αποτέλεσμα. Και θα κάνετε, σίγουρα... κύριε Βόρεια, το follow-up απέναντι σε αυτές τις προτάσεις που καταθέσατε, να δείτε πού βρίσκονται και αν τις έχει προωθήσει όντως η κυρία Κουντουρά. Ναι, σίγουρα αυτό που συμφωνήθηκε τελικά είναι ότι εκτός τη συμφωνία εκείνης της ημέρας, δηλαδή ότι θα πήγαινε στη Βουλή και θα δήλωνε το θέμα της μετεκπαίδευσης, που για μας ουσιαστικά θεωρούμε ότι πια αυτό το σημείο έχουμε κλείσει, στα υπόλοιπα εννοείται ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και μια σειρά νέων επαφών, έτσι ώστε να δούμε ότι πραγματικά όλα αυτά που θέσαμε προχωρούν. Γιατί ο καθένας κρίνεται με το αποτέλεσμα, δεν το καταλαβαίνετε, όπως κρίνεται και η ίδια κυβέρνηση. Αλλά και σε ό,τι αφορά, κύριε Βοριά, το θέμα των ελέγχων, επειδή ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται, είναι θέμα συναρμοδιότητας ή, μη σας πω, κατά κύριο λόγο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή, η κυρία Κουντουρά θα πρέπει να το μεταφέρει και από εκεί και πέρα ίσως να έρθετε και σε μια επαφή με το Υπουργείο Εργασίας. Δεν ξέρω αν σκοπεύετε και κάτι τέτοιο. Έχουμε έρθει επανειλημμένα σε επαφή, τα έχουμε θέσει αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής ανταπόκριση. Δεν προβλέπετε δηλαδή στελέχωση. Εμείς θα επιμείνουμε μόνο δεσμεύσεις, μόνο δημόσιες, ότι θα στελεχωθεί. Εγώ θα σας θυμίσω ακόμη και η τελευταία Υπουργό Εργασίας, η πρώτη της δήλωση μόλις ανάλαβε, ήταν η ενίσχυση του ΣΕΠΕ με 750 άτομα. Αυτά τα 750 έγιναν 80 τον τελευταίο καιρό και ούτε αυτά τα 80 έχουμε δει. Αυτό πρακτικά βλέπουμε είναι ότι το Ηράκλειο όχι μόνο έχει ενισχυθεί, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια έχουν φύγει 2 επιθεωρητές σε σύνταξη και δεν έχουν αντικατασταθεί. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα από πόσα άτομα παρτίζεται τώρα το σώμα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν 3 επιθεωρητές, 4, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να βγουν όλοι σε ελέγχους, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος όγκος που δεν το ξέρει ο κόσμος, του, συγγνώμη για την ορολογία, του back office δουλειά, δηλαδή δουλειά γραφειοκρατική, που πρέπει να παραμένουν εκεί πέρα για να εξυπηρετούν είτε τον κόσμο, είτε τις καταγγελίες, είτε κάποιους εργοδότες που καταθέτουν κάποιες... τέλος πάντων κάποιες δηλώσεις, το να γράφουν αναφορές. Άρα δηλαδή, πόσο συχνά μπορεί να γίνεται έλεγχος έξω?
πολύ ελάχιστα. Δηλαδή βγαίνει ένα κλιμάκιο δύο την εβδομάδα, ας πούμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Mm-hmm. Και μιλάμε για όλο τον νομό, έτσι. Ναι, είναι τόσο πια όγκος της εργασίας που έχει πέσει στην επιθεώρηση που δεν προλαβαίνουν κάτι στις καταγγελίες. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι μπορούν να γίνουν εύκολα κάποιοι ελέγχοι έτσι στοχευμένοι σε περιοχές είτε σε ορισμένους κλάδους. Mm-hmm. Γιατί καλά-καλά σας λέω δεν προλαβαίνουν τις καταγγελίες. Mm-hmm. Και όλα αυτά το χειμώνα, πόσο μάλλον το καλοκαίρι που είναι και πολλές οι τουριστικές μονάδες, προφανώς και δεν προλαβαίνουν να διατρέξουν ολόκληρο το νομό από τη μια άκρη στην άλλη για να ελέγξουν κάθε ξενοδοχείο χωριστά. Νομίζω είναι προφανές και είναι και εύλογο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κύριε Βοριά, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τα εργασιακά προβλήματα, όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και σε όλα τα επαγγέλματα, δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν. Απλά να κλείσω ότι το μείζον ζήτημα, όχι μόνο στον χώρο του τουρισμού, αλλά γενικά στον εργασιακό χώρο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις, mm-hmm. η υποχρεωτικότητά τους, γιατί πραγματικά χωρίς αυτές υπάρχει μια ζούγκλα. Πραγματικά εργασιακή που δεν δημιουργεί μόνο προβλήματα στους εργαζόμενους αλλά δημιουργεί και αθέμητους ανταγωνισμούς μεταξύ των εργοδοτών, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν είναι σωστός εργοδότης τηρεί μια συλλογική σύμβαση σε προσεβασμό τουλάχιστον και στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων και κάποιος άλλος την παραβιάζει, αμέσως δημιουργούνται και αθέμητοι ανταγωνισμοί mm-hmm. μεταξύ τους. Mm-hmm. Συλλογική σύμβαση, κύριε Βοριά, αλλά να τηρείται και όπως πρέπει, όχι να με καταβάλλετε το δώρο των Χριστουγέννων, λέω εγώ τώρα το φρέσκο παράδειγμα, και μετά να το κάνει ανάληψη ο εργαζόμενος να το επιστρέψει στον εργοδότη του. Ακριβώς. Ήταν ένα θέμα το οποίο το ανεβάσαμε πανελλαδικά, έφτασε στον Άριο Πάγο, έφτασε σε προϊστάμενη εισαγγελία. Το ανεβάσαμε, το θέσαμε, το καταπολεμήσαμε, κάναμε προσωπικές, και εγώ έκανα προσωπικές παρεμβάσεις, σε κάποια σημεία το σταματήσαμε, προστατέψαμε τους εργαζομένους μέσω της ανωνυμίας και τους καταγγελίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι mm-hmm. δεν μπορούν να βγουν εκεί, είναι λογικό αυτό, okay. ανοιχτά να καταγγείλουν, και όπου χρειάστηκε παρεμβήκαμε, λύσαμε το πρόβλημα, αλλά αυτό δείχνει αυτό που λέω, είπα προηγουμένως, ότι επικρατεί ένας εργασιακός μεσαίωνας, μια ασυδοσία βέβαια και μια ασυδοσία, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση της καταπολέμησης όλων αυτών των προβλημάτων. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.